Να τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή. Ελλάδα-Ιταλία. Είμαι στο κοτόπουλο με νιόκι εκεί. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω το κοτόπουλο, το λεμονάτο με τα νιόκι ήταν πιο ξεκάθαρο και στην ιδέα. Ένα πιο πετυχημένο. Και ήταν πετυχημένο για αυτό που σου άφηνε ως γεύση. Τζον. Το κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Ναι, έπαιξε πιο πολύ, θα πω, προς το safe κομμάτι. Αλλά κέρδισε σίγουρα. Το άλλο ήταν λίγο μπερδεμένο και κέρδισε το concept. Ναι, δηλαδή κέρδισε το concept. Ομόφωνα στο πρωτοστάδιο έχουμε... Και εσύ, συμφωνείς? Συμφωνώ, συμφωνώ. Ωραία. Άρα κοτόπουλο, 1-0. Μπροστά, η γκρι. Σωστά. Ναι. Πάμε. Στάδιο δεύτερο. Ελλάδα, Ισπανία. Ήταν δύο πολύ ωραία πιάτα, αλλά το γκρι ήταν πιο πολύ μέσω concept. Είχε πιο πολλές ισορροπίες, οξύτητες. Μ' άρεσε πολύ αυτό το πιάτο. Δηλαδή, ναι, σίγουρα το γκρι. Γκρι είμαι κι εγώ, νομίζω, σε αυτό το στάδιο. Εγώ είμαι Μπορντό. Σε αυτό το στάδιο. Σε αυτό το στάδιο είμαι Μπορντό, γιατί θα σου πω. Για μένα δεν έχουμε πετυχημένο. Δεν βρήκα πετυχημένο fusion σε αυτό το στάδιο. Οπότε θα πήγαινα στο ποιο έχει το πιο νόστιμο πιάτο. Πάνω. Εγώ είμαι πιο κοντά στο χταπόδι. Οπότε στο δεύτερο στάδιο επικρατεί επί της ουσίας το πιάτο των γκρι, τη γκρι μπριγάδα. 2-0 η γκρι. Σωστά. Να πούμε όμως και για το τρίτο στάδιο. Τρίτο στάδιο. Αυτό είναι δύσκολο. Εγώ δεν δυσκολεύω. Κοίτα τώρα, είναι πραγματικά, είναι αυτό που τόνισε και ο Τζον, συμφωνώ απόλυτα, ότι εδώ έχουμε την ιδέα στους γκρι, με τα γκιόζα σπανακόπιτα, την έχουν αποδώσει σωστά, μια χαρά, αλλά παιδιά, δύο ώρες. Δύο ώρες. Εντάξει, επειδή είμαι της ιδέας τώρα, εγώ θα πω γκρι. Γιατί μου αρέσει η ιδέα, μου αρέσει να έχει χαρακτήρα, μου αρέσει, ξέρεις, μου φαίνεται ότι ο άλλος το έχει ζήσει, έχει φάει, έχει ταξιδέψει, έχει διαβάσει, μου δείχνει αυτό. Θα πήγαινα εδώ με κλειστά τα μάτια. Στους Μπορντό, ε? Στους Μπορντό, ναι. Δηλαδή, λίγο με στεναχωρεί το concept ότι δεν κάνανε engage πιο πολύ το ελληνικό στοιχείο εδώ μέσα και με δυσκολεύει. Μετά έχουμε ένα πιάτο που είναι πάρα πολύ απλό για μένα. Δηλαδή, θα πάω Μπορντό. Μπορντό. Ναι. Πανούλη. Λοιπόν, αν με ρωτάς ποιο από τα δύο τα πιάτα θα ξαναέτρωγα πολύ ευχαρίστως, θα σου πω ξεκάθαρα τον Μπορντό χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν με ρωτήσεις όμως ποια μπριγάδα είναι πιο κοντά στο concept που ζητήσαμε, θα σου πω η γκρι. Άρα, υπέρ του concept, είμαι γκρι. Θα συμφωνήσω με τον Τζον στα σχόλιά του, αλλά όχι στην επιλογή του σε αυτό το στάδιο. Κατακλείδα. Κατακλείδα νικάει η γκρι μπριγάδα. Με λιγότερα άτομα. Ωραία. Για πείτε. Εδώ να ευχαριστήσουμε και τον Τζον, που σήμερα έτσι μας φιλοξένησε να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ που ήρθατε. Στο εστιατόριο, το καινούριο που έχετε ξεκινήσει, το Άμπρα Ομπάτα. Σωστά. Άμπρα Ομπάτα. Και για πες, Τζον, το όνομα από πού προέκυψε? Είναι ένα σπάνιο κοχύλι που βρήκαμε στη λίμνη. Υπάρχουν πολλά. Okay. Και το βρήκαμε εδώ και στις Φιλιππίνες. Δεν είναι ότι το έφερες στις Φιλιππίνες και το πετάξεις εδώ. Okay, εντάξει, ωραία. Στα κρυφά για να πάρει τη δουλειά. Έτσι. Και λέει, κοίτα να δεις, τέτοια είχαμε και στο χωριό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη διοίκηση της Λίμνης Βουλιαγμένης για τη φιλοξενία. Και εμείς, φαντάζομαι, μας προσκαλείς να έρθουμε να περάσουμε καλά. Εννοείται, θα έρθετε οπωσδήποτε. Είναι λίγο άβολο αυτό που αυτό προσκαλείσαι σε κάθε καλεσμένο που έχουμε για να γυρνάς στα μαγαζιά να τρώσεις τσάμπα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, δεν το έχω εκμεταλλευτεί ποτέ, δεν έχω πάει πουθενά, δεν προλαβαίνω. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μην παρεξηγήσεις. Δεν είναι. Παιδιά, μην νομίζει ο κόσμος ότι εκμεταλλευόμαστε. Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε πάει πουθενά και ζητάμε δημοσίως συγγνώμη. Ακόμα δεν έχω πάει στον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπόπουλο, δηλαδή. Να πω πάντως κάτι το οποίο είναι στη δοκιμασία, αλλά δεν είναι μαγειρικό. Πιστεύω ότι το πιο χαρακτηριστικό fusion παράδειγμα μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας ήταν ο Σωτήρης ντυμένος τσολιάς. Αυτό έπρεπε να το πούμε για να καταλάβουμε. Να βαράει σκόπια στον άγνωστο στρατιώτη. Και να έρχεται ο άλλος από την άλλη άκρη του κόσμου. Στο μνημείο, φίλε. Αυτό λέω. Ούτε καν στον πρόεδρο. Αλλά δεν είναι ότι πιο fusion μπορεί να προκύψει. Ερχόντουσαν οι Κινέζοι και κάνουν έτσι και κάνουν. Λοιπόν, φύγαμε για να δούμε πώς θα κάνει όλο το δέσιμο, το μοντάζ. Πάμε τα παιδιά, πραγματικά πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Θα πάμε αύριο και ένα. Πάμε αύριο. Ευχαριστώ στο μοντάζ. Οπωσδήποτε. Κάτσε, πού πας. Θα πεις καλά. Κάτσε, τα πούμε. Έλα, γεια. Ha 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 ha.